Just Dance 2015 είναι το τελευταίο πιο πρόσφατο μέρος της γνωστής σειράς παιχνιδιών Just Dance από την Ubisoft. Μια σειρά η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 6 χρόνια και στην αρχή την ψιλοχλεβάζαμε, γιατί ήταν σε μια εποχή όπου εντάξει, αυτά τα παιχνίδια υπήρχαν σε μεγάλο έτσι, βαθμό, ειδικά σε κονσόλες σαν το αρχικό Wii της Nintendo. Ωστόσο, το Just Dance 2015 έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια και έχει μάλιστα φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Η φετινή έκδοση κυκλοφορεί φυσικά και για Next Gen και για Previous Gen κονσόλες και έχει πάρα πολλά τραγούδια, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Έχει πάρα πολλά τραγούδια μέσα, ακόμα περισσότερο μπορεί να αγοράσει κανείς ή να ξεκλειδώσει παίζοντας το παιχνίδι. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Dancing Simulator, έναν εξομοιωτή χορού, όπου εμείς βλέπουμε στην τηλεόρασή μας τα χορευτικά που μας δείχνει το παιχνίδι και προσπαθούμε να κάνουμε τις αντίστοιχες κινήσεις για να κερδίσουμε τους πόντους που μας δίνει το παιχνίδι, όσο πιο καλά κάνουμε τις σχετικές κινήσεις. Το θέμα είναι ότι για να παίξετε το παιχνίδι μέχρι πρόσφατα χρειαζόταν να έχετε κάποια έκδοση, ειδικά σε Xbox 360 και PlayStation 3, είτε το Kinect στο Xbox 360, είτε τα χειριστήρια Move στο PlayStation 4. Πλέον στις καινούργιες κονσόλες αυτό είναι μεν απαραίτητο, δηλαδή στο Xbox One με το Kinect παίζει τέλεια. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό βίντεο που έχουμε ανεβάσει με τη Μαντό χορεύοντας Just Dance 2015. Όμως υπάρχει και μια καινούρια δυνατότητα όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας, να το συνδέσετε. Υπάρχει μια ειδική εφαρμογή που την κατεβάζετε από το App Store του iOS ή από το Play Store της Google για τα Android και ουσιαστικά συγχρονίζετε, κρατάτε το κινητό στο χέρι και συγχρονίζετε το κινητό με το παιχνίδι στην κονσόλα και κάνετε τις χορευτικές κινήσεις χωρίς να έχετε Kinect ή PlayStation Camera αντίστοιχα στο PlayStation 4. Μάλιστα, δοκιμάζοντας αυτό το τρόπο παιχνιδιού, είναι πιο εύκολο να πάρετε περισσότερους πόντους γιατί δεν είναι ακριβής η μεταφορά των κινήσεων που κάνετε, έτσι, γιατί δεν καταγράφετε όλη η κίνηση. Απλά το χέρι σας που κρατάτε το κινητό στο χέρι μετακινείται στον αέρα και αυτή την κίνηση ουσιαστικά καταγράφει το παιχνίδι. Όπως και να έχει όμως, ένα φανταστικό party game. Αν έχετε χώρο, χρειάζεται χώρο για να μπορέσετε να χορεύετε άνετα και έχετε και παρέα και μόνο σας βασικά, μπορείτε να παίξετε να χορέψετε σε τραγούδια που πραγματικά σας αρέσουν. Αν κάποια από τα τραγούδια που έχει μέσα το Just Dance 2015 δεν σας αρέσει, μπορείτε να αγοράσετε κάποιο άλλο. Και γενικότερα θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα και με τη Μαντό περάσαμε καλά και στο σπίτι που παίζω και μόνος μου και με την Αναστασία περνάω πολύ καλά με το Just Dance 2015 και εδώ και μερικές θερμίδες, ούτως ώστε να μπορέσετε να φάτε μετά και λίγο παραπάνω. Πάμε να δούμε το video review που ετοιμάσαμε. Η εξέλιξη της τεχνολογίας του gaming έχει επιτρέψει την ανάπτυξη διαφόρων genders, τα οποία θα ήταν σχεδόν αδύνατο να υπάρχουν δίχως τις δυνατότητες που παράγουν τα motion controls. Η σειρά Just Dance ανοίξει σε μια τέτοια κατηγορία παιχνιδιών, τα οποία ευνοήθηκαν από τη συγκεκριμένη τεχνολογική πρόοδο και από το 2009 έως σήμερα παραμένει πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με τους απανταχού επίδοξους χορευτές. Φέτος, η Ubisoft προσφέρει στο κοινό το έκτο μέρος του δημοφιλούς franchise, το οποίο θα μπορούσε, γιατί όχι, να χαρακτηριστεί ως Dancing Simulator, μιας και οι παίκτες καλούνται να αναπαράγουν όσο πιο πιστά γίνεται τις χορευτικές κινήσεις που τους υποδεικνύονται μέσω της οθόνης της τηλεόρασης. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο απαιτείται για να ασχοληθεί κάποιος με ένα τέτοιο τίτλο είναι αγάπη για το χορό, ενώ το ταλέντο θα βοηθήσει κατά πολύ στη συλλογή των απαραίτητων πόντων. Η επιτυχία δεν έρχεται μέσω της ολοκλήρωσης κάποιων αποστολών, αλλά με την επίτευξη όσο μεγαλύτερου high score γίνεται, με το σύστημα βαθμολόγησης πέρα από τους πόντους να χωρίζεται σε 4 κατηγορίες, όπου στην κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί ένα αστέρι. Ισχύει το ότι κάποιος θα πρέπει να ιδρώσει πολύ εάν θέλει να φτάσει στην κορυφή και παράλληλα θα πρέπει να έχει τις ανάλογες συντοχές. Ένα πράγμα το οποίο κυριαρχεί σε τέτοιου είδους παιχνίδια είναι τα έντονα χρώματα τα οποία εξ αρχής μαγνητίζουν το ενδιαφέρον των παιχτών. Με το κεντρικό theme να είναι το Happy του Pharrell Williams, το Just Dance 2015 προσφέρει στους παίχτες ένα ευχάριστο καλωσόρισμα και υπόσχεται αμέτρητες ώρες διασκέδασης όχι μόνο σε single player mode αλλά κυρίως σε co-op ή party mode όπου βρίσκεται και ο πυρήνας της απόλαυσης που προσφέρουν ανάλογα παιχνίδια. Όποιος αναζητεί ένα dance party τίτλο μέσω του οποίου αυτός και η παρέα του θα περάσουν αξέχαστα για πολλές ώρες, το Just Dance 2015 αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή, με την προϋπόθεση όμως ότι τους αρέσει ο μοντέρνος χορός. Τα τραγούδια έχουν επιλογή με τη λογική του να καλύπτουν τις προτιμήσεις όσο το δυνατόν περισσότερου κόσμου, γι' αυτόν τον λόγο η παρεχόμενη playlist περιέχει και κλασικά ακούσματα.